Σαν σήμερα το 1054, ο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολιο Μιχαήλ Κυρουλάριο επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από του απεσταλμένου του Πάπα. Έτσι κάνουν οι σωστοί διαχειριστέ. Προνοούν, κορίζουν τα μαγαζιά του, μοιράζουν την πελατεία του και αν έπραξαν σωστά, του δικαιώνει ιστορία. Το 1950, 16 Ιουλίου, θα διεξαχθεί ο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Μαρακανά, όπου η Ουρουάη θα επιβληθεί τη Βραζιλία με 2-1. Τον αγώνα θα παρακολουθήσουν ζωντανά ο αριθμό ρεκόρ των 173.850 θεατών. Από τα μεγάφωνα του σταδίου θα στο ημίχρονο ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό πινακίδων QA38 Δροπή του είναι ο μόνο που δεν ήρθε. Σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 από το ακροτήριο Canaveral τη Φλόριντα. Μεταφέρει την πρώτη ανθρώπινη αποστολή η οποία θα περπατήσει πάνω στη Σελήνη. Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο για την ανθρωπότητα ή όπω θα μα διόρθωναν οι συμπαθείς συνωμοσιολόγοι, μια βόλτα με πολλά βήματα σε ένα στούντιο κάπου στην έρημο τη Νεβάδα. Το 1872 θα γεννηθεί στον Μπορκ τη Νορβηγία ο Ρόαλ Αμουνθσεν, εξερευνητή που ηγήθηκε τη πρώτη αποστολή στην Ανταρκτική. Έπειτα από δεκάδε αντίστοιχε αποστολέ τελικά θα εξαφανιστεί στις 18 Ιουνίου του 1928 κατά τη διάρκεια μιας αποστολής διάσωσης. 6 Ιουλίου του 1927 θα γεννηθεί η Ρόκο Σταντοπούλου, η ροήτα της Εθνικής Αντίστασης. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944 οδηγήθηκε μαζί με άλλους 49 κρατούμενους στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και εκτελέστηκε με 17 σφαίρες όσα τα χρόνια της για παραδειγματισμό, όπως είπαν οι Χιτλερικοί, μόλις 37 μέρες πρωτού απελευθερωθεί η Ελλάδα. 16 Ιουλίου του 1985 θα φύγει από τη ζωή ο Χάινριχ Μπέλ, γερμανός Βραβευμένο με Νόμπελ λογοτεχνία το 1972. Θα ρωτήσει ειδικού ακροατήμου και θα σου πούν αν πρόκειται να διαβάσει ένα έργο του Μπέλ. Πρέπει να είναι η χαμένη τιμή τη Καταρίνα Μπλουμ. Ανώτα σε εμά που δεν είμαστε ειδικοί, θα σου πούμε να διαβάσει τι απόψει ενό κλόου. Και όχι, δεν πρόκειται για συναδροφική αλληλεγγύη. Τέλο αν σήμερα το 1989 θα αφήσει ετούτο το μάτιο κόσμο ο Herbert von Káraγιαν, ελληνική καταγωγή, διάσημο Αυστριακό Διευθυντή Ορχήστρα. Και κάπου εδώ τελέψαμε και για σήμερα, ακροατήμου. Απόσταγμα τη σημερινή μα περιήγηση, άργη πώ μπορεί ακόμα να διασώσει η έννοια του αφορισμού από του εκπροσώπου του Θεού, του οποίου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η συγχώρεση. Παράδοξο θα σου πω, μυστήριε σε βουλέ θα μου πει και θα έχει και δίκιο ακροατή μου. Οι άντρε έχουν τάξει εκατομμύρια φορέ τι συντρόφου του ότι θα τι πάνε στο φεγγάρι και τελικά εκείνο που όντω μπόρεσε να πάει στο φεγγάρι πήρε μαζί του τους φίλους του φίλου του. Γι' αυτό σα λέω κορίτσια, όταν θα σα λένε για άστρα και ήλιου, βάζετε του να φτιάχνουν καμιά χαλασμένη βρύση ή να σα κατεβάσουν τα χειμωνιάτικα από το πατάρι. Και δεν θα απογοητεύεστε αργότερα και δεν θα αποδειχθεί εντελώ άδικο ο κόπο σα. Μέχρι την αυριανή ερτζιανή συνάντηση, να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία. Που ξέρει, μπορεί αύριο να είσαι εσύ ο συγγραφέα που θα μα διηγηθεί της απόψει ενό κλόουν. Δηλαδή, πώς η θλίψη και πόνο μπορεί να κρύβει ένα ζωγραφισμένο με κραγιόν χαμόγελο πάνω σε ένα ταλαιπωρημένο πρόσωπο.